Και με συγχωρείτε. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα σχόλιο λέγοντας το εξής. Και οι δύο προλαλήσαντες επιμένουν με μία λογική ότι τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Δυστυχώς για αυτούς και για την κυβέρνηση και για το ΣΥΡΙΖΑ, μετά από ένα χρόνο πανδημίας, πραγματικά θα είναι ανόητο να μην κοιτάξουμε βασικά συμπεράσματα που βγαίνουν από τη διαχείριση της πανδημίας, την εξάπλωσή της και το τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Γιατί όταν, για παράδειγμα, δεκάδες γιατροί, νοσηλευτές, το προηγούμενο διάστημα και στις κινητοποιήσεις τους και δημοσίως μιλάνε για φαινόμενα Μπέργαμο, έτσι το ονομάζουν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εντοπίζεται η υπερμετάδοση του κορονοϊού και της πανδημίας που στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους χώρους εργασίας, αυτό δείχνουν και τα στοιχεία που μαζέψαμε και στη χώρα μας το προηγούμενο διάστημα με τα μαζικά κρούσματα σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, σε άλλους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα και σε μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί ο κόσμος αναγκαστικά θα μπει εκεί, εδώ κυρίως στα αστικά κέντρα στην Αθήνα, σε άλλες μεγάλες πόλεις που έχουν, σε λεωφορεία, τρένα, μετρό, στα οποία πραγματικά οι άνθρωποι στηβάζονται. Γιατί δεν είναι πρωτόγνωρο. Συγγνώμη, με βάζεις στον πειρασμό τώρα. Δεν στις διαδηλώσεις δεν συμβαίνει αυτό. Αφήστε να σας πω. Ναι. Δεν είναι πρωτόγνωρα τα πράγματα να υλοποιήσει η κυβέρνηση τις απαιτήσεις που έχουν οι υγειονομικοί από την αρχή της πανδημίας. Και αν θέλετε, εμφανίζεται και με τα μέτρα τα οποία προτείνει σήμερα, πραγματικά σαν να έχει τρικυμία στο κρανίο η κυβέρνηση. Γιατί το λέτε αυτό? Με τα ίδια μέτρα. Με πολλαπλάσια συμπτώματα της πανδημίας να εκφράζονται, με τα κρούσματα να είναι πολλές χιλιάδες και στην Αττική και σε ολόκληρη τη χώρα, με τις ΜΕΘ να είναι γεμάτες, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να περιμένουν σαν τους αστροναύτες έξω από τις μονάδες εντατικής θεραπείας να αδειάσει κρεβάτι για να μπουν, με το σύστημα υγείας στο δημόσιο να είναι χειρότερα από πέρσι, με ένα υγειονομικό προσωπικό να είναι πραγματικά εξαντλημένο, αφημένο στο έλεος, με τις ιδιωτικές κλινικές να μην επιτάσσονται και όχι μόνο να μην επιτάσσονται, αλλά ταυτόχρονα να τους εξασφαλίζει και η κυβέρνηση όλα εκείνα τα μέτρα για να συνεχίζουν να κερδοσκοπούν αδρά, είναι τουλάχιστον αστείο με τα επιχειρήματα που πέρυσι εφάρμοζε lockdown τώρα να πηγαίνουμε για χαλάρωση. Ναι. Γιατί αυτά τα οποία είπε και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης πριν και αυτά που δεν μπορεί να εξηγήσει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση είναι αυτά που μας έλεγαν και πέρυσι. Για να ανοίξει η τουριστική περίοδος προς όφελος των μεγάλων tour operators και των μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων, λοιπόν, τα οποία τι έκαναν, εξέθεσαν πραγματικά τον ελληνικό λαό στην πανδημία. Και φέτος, για να μην πάρω παραπάνω χρόνο στην πρώτη παρέμβασή μας, το ίδιο θα συμβεί. Ωραία, για να γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει πρόβλημα με τον εμβολιασμό. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των αντιπαραθέσεων καπιταλιστικών κρατών με τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, προχωράει με ρυθμούς αλληγαριού. Άρα το βασικό είναι ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα για να θωρακίσουμε αυτά που λένε οι υγειονομικοί. Η αλήθεια είναι πως με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και υπάρχει εμπειρία. Για το θέμα των συγκεντρώσεων. Βλέπετε, ρωτάει και ο κόσμος. Αν κολλάει ή δεν κολλάει στις συγκεντρώσεις. Εσείς τι λέτε, κύριε Λαβάνο? Σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ένα αριθμό 630 συγκεντρώσεις για τους τελευταίους 2-3 μήνες. Ναι. Σε 50 μέρες. Σε 50 μέρες. Για πέστε μας. Ναι. Πρώτον, νομίζω ότι από την πρόσφατη εμπειρία των τελευταίων μηνών φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι, οι νεολαίοι, οι φοιτητές, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε ανοιχτούς χώρους, τήρησαν όλα τα μέτρα προστασίας με μάσκες, με αποστάσεις, όπως αρμόζει. Έτσι, και εμείς σαν κόμμα, αυτό το οποίο καλέσαμε τον ελληνικό λαό σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που θα περιγράψω για συνέχεια, είναι να εκφράσει την οργανωμένη του απειθαρχία. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όλες οι έρευνες και αυτά που λένε και οι ειδικοί δείχνουν ότι οι αιστείες υπερμετάδοσης είναι οι χώροι δουλειάς που δεν τηρείται κανένα μέτρο προστασίας, όπου κλείνουν το μάτι η κυβέρνηση στους εργοδότες. Αυτή είναι. Γι' αυτό τα επανέρχομαι. Εκεί είναι που κολλάει ο ιός. Ναι, σε συγκεντρώσεις που είδαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, στις εικόνες που είδαμε. Βλέπαμε την Ερμού, θυμάμαι εγώ, όταν ανοίξαν τα μαγαζιά.
Και ήταν ο κόσμος πάνω, ο ένας πάνω στον άλλον στην Ερμού. Και φωνάζαμε. Να σας θυμίσω. Το ίδιο με μια συγκέντρωση. Να σας θυμίσω. Αυτό, δεν έχει διαφορά. Ναι. Να σας θυμίσω το εξής. Ναι. Στις 17 Νοέμβρη, όταν η κυβέρνηση πήρε την απόφαση και η αστυνομία εκτέλεσε τη διάλυση της συγκέντρωσης του ΚΚΕ, δείτε τις εικόνες, δείτε τα βίντεο, να δείτε ποιος τηρούσε τα μέτρα προστασίας και ποιος δεν τα τηρούσε. Οπότε θα δείτε πραγματικά τους αστυνομικούς να μην φοράνε μάσκες, να συγχρωτίζονται, να συναθρίζονται. Διαβάστε ξανά, επανέλθετε στις καταγγελίες των συλληφθέντων για τις συνθήκες κράτησης μέσα στα περιπολικά στις κλούβες κτλ. Θα δείτε λοιπόν ποιος τηρεί και ποιος δεν τηρεί. Αλλά για να έρθουμε και στο προκείμενο. Δύο ζητήματα. Σε σχέση με τα τεστ, η αίσθηση δική μου είναι ότι και αυτό το πολύ βασικό και πολύ αναγκαίο διαγνωστικό εργαλείο, η κυβέρνηση ξανά το ρίχνει στην ατομική ευθύνη. Γιατί είναι ατομική ευθύνη και όχι συλλογική ευθύνη του κράτους και του δημόσιου συστήματος υγείας να λες στον άνθρωπο πήγαινε πάρε το rapid test και κάνε το μόνος στο σπίτι. Ένα δεύτερο σχόλιο. Γιατί αυτή είναι και η τακτική που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση από την αρχή και στην οποία σε μεγάλο βαθμό συμφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ εξ αρχής. Άκουσα τον κύριο Παπαδημητρίου να λέει ότι χρειάζεται μας να αναπτύσσουμε ξανά κυρία, την ελευθερία μας. Την ελευθερία. Δεν σας διέκοψα. Να αναπτύσσουμε να την ελευθερία μας, λέει, ναι. Λέει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ποια ελευθερία? Την ελευθερία που η κυβέρνηση έχει στερήσει με αναστολές, ανεργία, έχει αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς μισθό, που έχει αφήσει τους βιοπαλαιστές αγρότες αυτοαπασχολούμενους να τους πλύνουν τα χρέη και οι πληστηριασμοί, τους φοιτητές και τους μαθητές που ένα χρόνο έχουν να μπουν σε αίθουσα με ευθύνη της κυβέρνησης. Και γι' αυτό, για αυτούς τους λόγους, επιλέγει και η κυβέρνηση, αν θέλετε, στη λογική του διπολικού παιχνιδιού, το βολικό αντίπαλο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ με τη γραμμή του μορατόριουμ και θα λογαριαστούμε μετά, αυτό είναι αυτό που λέει από την αρχή, μπαίνει στο ίδιο γήπεδο και παίζει με αυτούς που έκλεισαν τα νοσοκομεία, που λέγανε δεν θα χρειαστούμε ποτέ πια λιμωδών νοσοκομεία πριν από 10 χρόνια, και ο ΣΥΡΙΖΑ τα κράτησε κλειστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ιδιώνυμο αδίκημα. Να κλείσουμε την... μόνο, ναι. Κλείνω. Την κινητοποίηση ενάντια στους πληστηριασμούς. Και τώρα οι βιοπαστελεστές, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι που τους πλύνουν τα χρέη, τι έχουν μπροστά τους? Μια κατάσταση όπου η Νέα Δημοκρατία φέρνει γενικευμένους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να λύσει τα ζητήματα των κοκκινών δανείων. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αυτή είναι να η κατάσταση που βγάζει τον κόσμο στον δρόμο. Και με οργανωμένο τρόπο συλλογικό, εμείς λέμε ο κόσμος να συνεχίσει να διεκδικεί τις σύγχρονες ανάγκες του στην υγεία, στη δουλειά και στη μόρφωση.